Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 χρόνων ο δημοφιλής ηθοποιός Χρήστος Μπύρος. Ο Χρήστος Μπύρος γεννήθηκε στην Εράτυρα Κοζάνης και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε στη δραματική σχολή του Μακεδονικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Από το 1977 ζούσε στην Αθήνα και διακρίθηκε στο κλασικό και στο νεότερο θέατρο. Ερμήνευσε δραματικούς, κωμικούς αλλά και ρόλους αρχαίου δράματος. Συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του χώρου της υποκριτικής και υπήρξε στενός συνεργάτης του Μίνου Βολανάκη. Ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση και την τηλεόραση, όπου συμμετείχε σε περισσότερες από 40 σειρές. Από το 1969 μέχρι το 1977 συνεργάστηκε με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, πρωταγωνιστώντας σε παραστάσεις όπως Φουέντε ο Βεχούνα, Ο Θάνατος του Διγενή, Ο Αγαπητικός Βοσκοπούλας, Η Βάτραχη, Όνειρο Καλοκαιριάτικης Νύχτας, Φάουστ, Πλούτος, Αγαμέμνον, συνεργαζόμενος με σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Σπύρος Ευαγγελάτος. Είμαστε δυο, θα είμαστε τρεις, θα είμαστε 1013. Με τους τρελούς, άμα μπλεχτείς, θα τρελαθείς, θα μουρλαθείς και θα ταγώνεις όποιον βρεις. Στο κινηματογράφο έπαιξε σε ταινίες όπως Πανικό στα σχολεία, Ζητείτε δράκος, Βίος και Πολιτεία, Το Γαμήλιο Πάρτι και Το Κακό στην Εποχή των Ηρώων. Στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε σε σημαντικές σειρές όπως Ο Συμβολεογράφος, Μεθυσμένη Πολιτεία, Η Ιερόσυλη, Το Θέατρο της Δευτέρας, Το Γελίον του Πράγματος, Ζωή Πατίνη, Αγία Τετράδα, Περί Ανέμων και Υδάτων, Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα, Επτά Θανάσιμες Πεθερές και Λάκης ο Γλυκούλης. Στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό έγινε διάσημος μέσα από το ρόλο του Ναπολέοντα σε διαφήμιση του 1988 που έσπασε όλα τα ρεκόρ με το σλόγγαν «Τι κρατάει ο Ναπολέον». Τι κρατάει ο Ναπολέον? Τι